Συγγνώμη για τη μικρή αταξία από τον προγραμματισμό που είχαμε και τη χρονοτριβή και παράλληλα να σας καλωσορίσω στην ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Αγώνας σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια όργανα που την απαρτίζουν. Η σημερινή ημερίδα αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας να κατατίθεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έβρος απόψεων και θέσεων βασισμένη στις αξίες του διαλόγου και της αλληλεγγύης. Με αυτές τις ίδιες αξίες, οι φορείς οργανώνουν και τη σημερινή ημερίδα, πιστεύουν πως μέσα από μία γόνιμη ανταλλαγή και επικοινωνία εμπειριών και θέσεων θα επέλθει μία συσπήρωση του κλάδου με ταυτόχρονη θωράκισή του για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων και με συνεργασία και διάλογο είναι πεπισμένοι πως θα βρεθούν διέξοδοι. Μέρος της προσπάθειας αυτής είναι και η διερεύνηση των παρουσιάσεων που γίνονται κατά καιρούς και των προτάσεων που κατατίθενται. Και τα συμπεράσματα που αποκομίζονται θα συγκεντρώνονται και θα είναι στη διάθεση όλων σας. Ήδη να έχετε εικόνα ότι με κάποια, θα ομολογήσω, καθυστέρηση, τα συμπεράσματα της πρώτης ημερίδας που έγινε πριν από κάποιους μήνες είναι έτοιμα και όταν στο τέλος της ημερίδας αυτής θα μπορείτε να έχετε κάποιο αντίγραφο των αποτελεσμάτων αυτών και συμπερασμάτων και ταυτόχρονα με μία δέσμευση για τη σημερινή ημερίδα ότι ως το τέλος αυτού του μήνα θα υπάρχουν και τα καινούργια συμπεράσματα. Τώρα για τα διαδικαστικά, όπως καταλαβαίνετε, ο ρόλος του συντονιστή μιας τέτοιας ημερίδας και περίπλοκος είναι και κατά κάποιες φορές είναι και άχαρος. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να χωρίσουμε τη σημερινή ημερίδα σε δύο μέρη. Στο πρώτο, μετά από αυτήν την μικρή και σύντομη τοποθέτηση του ομιλού του συντονιστή, λοιπόν, το λόγο θα λάβει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας σαν ομπρέλα δευτεροβάθμιου όργανο των πρωτοβαθμίων και μετά θα έχουμε τις τοποθετήσεις όλων των εκπροσώπων από τους φορείς οι οποίοι απαρτίζουν με μία ιδιαιτερότητα ότι θα είναι με μία αλφαβητική σειρά. Το δεύτερο μέρος αποφασίσαμε ότι θα αφιερωθεί αποκλειστικά σε τοποθετήσεις όλων σας, οι οποίοι όλοι οι συνάδελφοι θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον καταγραφούν σε μία, θα λέγαμε, σε έναν κατάλογο ομιλητών, με κάποια προτεραιότητα θα παίρνουν το λόγο. Μόνο μία παράκληση, να μην υπάρχουν αντεκκλήσεις και διάλογος μεταξύ των συναδέλφων, να αφήνουμε τον καθένα να τοποθετηθεί, και όποιος θέλει να παίρνει το λόγο, εφόσον έχουμε προβεί σε αυτή τη διαδικασία, να τοποθετείται. Τελειώνοντας, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα ήθελα να σημειώσω πως σε μία ημερίδα, όπως η σημερινή, κρίνεται και θα κριθεί ότι ήταν επιτυχής, όχι μόνο λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανθρώπων που απαρτίζουν μία τέτοια ημερίδα, αλλά πιστεύω ότι και λόγω μόνο της ποιότητας των κατατιθεμένων προτάσεων που θα γίνουν σήμερα, και αυτό είναι πιο σημαντικό και έμεσα είναι μια προτροπή προς εσάς, να παίρνετε το λόγο και ό,τι θέλετε να τοποθετήσετε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, έχουμε έναν χαιρετισμό από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, από τον κύριο Μανάκα. Θα σας τη διαβάσω.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία αυτή που ελπίζω και είμαι σίγουρος για την επιτυχία και τη χρησιμότητά της. Η εκδήλωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή που απαιτεί από όλους μας να αλλάξουμε πολλά, συνήθειες, πρακτικές και αντιλήψεις. Ο κλάδος της Γούνας σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη την ανάπτυξη δράσεων και πολιτικών που θα απαντήσουν στις προκλήσεις, και θα δημιουργήσουν στον κλάδο νέες στέρεες βάσεις. Σε βάσεις που θα μας δώσουν ελπίδα και προοπτική. Η σημερινή συνάντηση πρέπει να είναι αρχή ενός βήματος, μιας συλλογικής προσπάθειας για να ξεπεράσουμε αδιέξοδα και να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχουν περιθώρια, δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει χώρος για να συνεχίσουμε τις διαιρέσεις. Η Διεθνής Ομοσπονδία Γούνας και εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να αντίνουμε τις προσπάθειές μας και να στηρίξουμε τον κλάδο, ειδικά την ελληνική γουνοπία, για να ξεπεράσουμε το σημερινό αδιέξοδο. Όπως είναι στο χέρι μας, στη θέληση του κάθε γουνοποιού, στο εάν και κατά πόσο οι προσπάθειες αυτές θα πετύχουν ή θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο με τις ίδιες αντιλήψεις. Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή συνάντηση, που ελπίζω θα αποτελέσει την ελπιδοφόρα αρχή για να ξεπεράσουμε την πρωτοφανή κρίση που βιώνουμε. Σας ευχαριστώ. Μετά την επιστολή του κ. Μανάκα, στο βήμα θα καλέσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας.